Γεια σας, γεια σας! Είμαι η Ευγενία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι αυτού του καναλιού. Για σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα βίντεο, γιατί δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις για το επάγγελμα του αεροσυνοδού, οπότε σήμερα έχω να σας δώσω ένα βιντεάκι, στο οποίο θα αναλύσουμε τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματος, όπως τα βίωσα εγώ στο Abu Dhabi για σχεδόν 5 χρόνια στην Etihad Airways. Και ας μην χάνουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε. Και αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, εγγραφή και να αφήσεις από κάτω τα σχόλιά σου σχετικά με το βίντεο ή για οτιδήποτε άλλο θέλεις να με ρωτήσεις. Θετικό νούμερο 1. Ποιο μπορεί να είναι? Λοιπόν, ας μην γελιόμαστε. Γιατί κάποιος θέλει να γίνει αεροσυνοδός? Γιατί αγαπάει τα ταξίδια. Εννοείται ότι είναι το νούμερο 1 κίνητρο κάθε ανθρώπου, κατά την άποψή μου, όπου θέλει να γίνει αεροσυνοδός. Οπότε, σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ναι, είναι ένα απίστευτο πλεονέκτημα, ειδικά αν είσαι σε μια εταιρεία μεγάλη που έχει πολλούς προορισμούς στο δίκτυό της. Οπότε, θα είσαι από τους τυχερούς, γιατί μπορεί τη μία μέρα να βρίσκεσαι στο Σίδνεϊ, την άλλη μέρα να βρίσκεσαι σε Νέα Υόρκη, την άλλη μέρα να βρίσκεσαι στο Τόκιο, Σεούλ, οπουδήποτε. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχεις το δωρεάν ξενοδοχείο σου, θα έχεις μία ή δύο μέρες στη διάθεσή σου για να εξερευνήσεις τον προορισμό. Και εννοείται, ποιος δεν θέλει να γνωρίσει ανθρώπους. Πολλές φορές θυμάμαι, μπορεί να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, να σε θυμούνται υπάλληλοι, μπορεί να κάνεις φίλους. Οπότε κάθε φορά έχεις τη δυνατότητα να τους μιλήσεις, να μάθεις την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους, να βγεις έξω να πας σε μουσεία, να βγεις σε πάρκα, να κάνεις διαλογισμό με άλλους ανθρώπους, να κάνεις bungee jumping, να κάνεις skydive, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, γιατί τη μία μέρα βρίσκεσαι εδώ, την άλλη μέρα βρίσκεσαι εκεί, οπότε ποιος δεν θέλει να το κάνει αυτό, εννοείται έτσι. Να γνωρίσεις νέα πιάτα. Εντάξει, αυτό δεν είναι το φόρτε μου, το να δοκιμάζω διαφορετικές γεύσεις, αλλά σίγουρα έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου σε αυτά τα χρόνια που ήμουν στο Abu Dhabi και μπορώ να πω ότι δοκίμασα πάρα πολλά διαφορετικά πιάτα και δεν το μετανιώνω, γιατί ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία όλη αυτή που έζησα. Γνώρισα συγκλονιστικούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εννοείται θα το ξανά έκανα με τα χίλια. Δεν το συζητάμε αυτό. Θετικό νούμερο 2 είναι η καλή αμοιβή που σου προσφέρει το επάγγελμα. Και ξαναλέω, εγώ στην Etihad, στο Abu Dhabi, και όπως και όποιος δούλευε στην Emirates στο Dubai, γιατί η μισθή είναι παρόμοιοι, σχετικά ίδιοι. Οπότε είναι δουλειά η οποία πληρώνει καλά. Σου παρέχεται δωρεάν διαμονή στα συγκεκριμένα μέρη, γιατί θα μιλήσω για εκεί που ξέρω εγώ. Μπορεί να μου πεις ότι κάνω το επάγγελμα της αεροσυνοδού, αλλά δεν αμείβομαι τόσο καλά όσο πρέπει. Συμφωνώ, απλά εγώ σου μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία, οπότε σου προσφέρει μια πολύ καλή ζωή, μπορείς να κάνεις savings, μπορείς ταυτόχρονα να διασκεδάσεις τη ζωή σου, μπορείς να βγαίνεις στο Ντουμπάι, να βγαίνεις στο Abu Dhabi, μπορείς να χαίρεσαι τις διάφορες προορισμούς που θα έχεις στο roster σου. Οπότε και όλα αυτά συνδυάζονται με την πληρωμένη διαμονή και τους πληρωμένους λογαριασμούς που σου παρέχει η εταιρεία. Οπότε εννοείται, εντάξει, μόνο το ίντερνετ είχαμε να πληρώσουμε, βάλτα κάτω. Θα σου πω σε άλλο βιντεάκι αν σε ενδιαφέρει και για τους μισθούς που έπαιζαν, γιατί εντάξει δεν ήταν στάνταρ για κάθε αεροσυνοδό. Οπότε αν σε ενδιαφέρει άφησε το σχολείο σου από κάτω και συνεχίζουμε. Ένα άλλο θετικό το οποίο έχει ήδη αρχίσει να μου λείπει. Βασικά θα μου λείψει ακόμα περισσότερο μόλις δεν έχουμε πλέον περιοριστικά μέτρα και μπορούμε να ταξιδεύουμε ξανά σε όλο τον κόσμο ελεύθεροι. Οπότε ήταν τα δωρεάν εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δωρεάν εισιτήρια, έκπτωση 50, έκπτωση 90% για εσένα, την οικογένειά σου, τους φίλους σου. Να πάρω μια ανάσα. Ναι, λοιπόν, εάν είσαι αεροσυνοδός, σου παρέχεται ένα δωρεάν εισιτήριο το χρόνο για όποιο προορισμό θέλεις. Οπότε, εγώ τη μία χρονιά επέλεξα να πάω Νέα Υόρκη, την άλλη χρονιά επέλεξα να το χρησιμοποιήσω για την Αθήνα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει περιορισμός και έχεις και προτεραιότητα.
Γιατί εντάξει, τα εισιτήρια είναι stand-by και confirmed, δεν σημαίνει ότι έχεις πάντα έκπτωση 50% ή 90% και μπαίνεις στην πτήση. Νομίζω αυτό το έχουμε αναλύσει ξανά σε άλλο βιντεάκι. Εάν όχι και σε ενδιαφέρει, είπαμε μαζεύουμε σχόλια από κάτω για το επόμενο βιντεάκι μας, για όλα αυτά που θέλετε να μάθετε για το επάγγελμα. Θα απαντήσουμε σε όλα σας τα ερωτήματα, σε όσα μπορούμε. Και εννοείται ότι μπορείς να ταξιδέψεις με τους φίλους σου, μπορεί η οικογένειά σου να έρθει να σε δει και εννοείται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μου λείψει και ήταν πάρα πολύ καλό. Και θετικό νούμερο 4, δεν έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, δεν έχει να κάνει με τη διαμονή, με τα εισιτήρια. Έχει να κάνει ότι είσαι σε ένα περιβάλλον και ο χώρος σου, το γραφείο της δουλειάς τέλος πάντων, είναι δίπλα από ένα παράθυρο και από κάτω έχεις θέα ήλια βασιλέματα, απίστευτα τοπία, μπορεί να έχεις θέα τα Ιμαλάια, μπορεί να έχεις θέα της Άλπης, μπορεί να έχεις θέα τον Ατλαντικό ωκεανό. Οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα το άλλαζα, είναι κάτι το οποίο σου γεμίζει την ψυχή πραγματικά. Πόσες φορές έπιανα τον εαυτό μου και απλά κοίταζα έξω από το παράθυρο και έλεγα πόσο τυχερή είμαι που κάνω αυτή τη δουλειά, πόσο τυχερή είμαι που δεν είναι μια δουλειά ρουτίνα. Θα σηκωθώ 8 το πρωί και θα επιστρέψω 2 ώρα το μεσημέρι στο σπίτι μου, θα ξαναπάω το απόγευμα, θα είμαι κάθε μέρα με τους ίδιους ανθρώπους. Σε αυτό το επάγγελμα, κάθε μέρα ήσουν σε ένα διαφορετικό μέρος, κάθε μέρα είχες διαφορετική θέα από το παράθυρο. Και γι' αυτό πολλές φορές απλά χαζεύαμε απ' έξω, πραγματικά, γιατί και εμείς σαν μικρά παιδάκια ήμασταν. Και εννοείται ότι πριν από κάθε πτήση γνώριζες και τους συναδέλφους σου, γιατί δεν πετούσαμε σε κάθε πτήση με τα ίδια άτομα. Οπότε και αυτό είχε το ενδιαφέρον του. Πολλές φορές ήταν καλό, πολλές φορές ήταν άσχημο, αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά ότι γνώρισα εκπληκτικούς ανθρώπους, όχι μόνο Έλληνες, αλλά εννοείται και πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο που συνεργαστήκαμε άψογα. Και εννοείται πάντα θα τις έχω μέσα στην καρδιά μου. Αλλά όπως όλα τα πράγματα έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Οπότε σίγουρα είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορούμε να το παρουσιάζουμε μόνο ως το τέλειο επάγγελμα. Ναι, μπορεί να είναι το τέλειο επάγγελμα εάν το κάνεις για συγκεκριμένο χρόνο. Εννοώ για το χρόνο που εσένα δεν θα σε φθείρει μέσα σου. Οπότε καλό είναι να αποφασίσεις ότι όταν τα αρνητικά γίνονται περισσότερα από τα θετικά, καλό είναι να αποχωρείς και να συνεχίζεις τη ζωή σου. Δεν σημαίνει πως επειδή σου προσφέρει πολλά προνόμια και πλεονεκτήματα, εντάξει, δεν σημαίνει πως πρέπει να μείνεις εκεί για πάντα. Και πάμε να δούμε ποια είναι τα αρνητικά. Κατά την άποψή μου πάντα, λοιπόν, επειδή όπως σας είπα είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει ωράριο, είναι ένα επάγγελμα στο οποίο θα δουλεύεις Χριστούγεννα, Πάσχα, σε γιορτές, σε γενέθλια, δεν υπάρχει αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα για παράδειγμα. Ξέρεις ότι την 28 Οκτωβρίου δεν θα δουλεύω, την 25 Μαρτίου δεν θα δουλεύω, θα είναι αργία, δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρεις για παράδειγμα ότι τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά θα είσαι με την οικογένειά σου. Όχι. Εσύ μπορεί για πρωτοχρονιά να γυρνάς από μία πτήση και να είσαι στο λεωφορείο μέσα. Εντάξει, μπορεί να κάνεις και πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη, στην Times Square. Δεν το ξέρεις αυτό. Όλα είναι σχετικά, απλά παίρνεις τα ρίσκα σου και εννοείται παίζει ρόλο το πόσο σε επηρεάζει όλο αυτό. Δηλαδή, πώς το εννοώ αυτό. Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη χρονιά, εμένα δεν με επηρέαζε το ότι δεν έκανα τα γενέθλιά μου, για παράδειγμα, στο σπίτι μου. Δεν με επηρέαζε το ότι μπορεί να έχανα διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζεις να τα σκέφτεσαι όλα αυτά, αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι μήπως θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί, μήπως χάνω σημαντικές στιγμές από τους αγαπημένους μου ανθρώπους και πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά δεν σε βοηθάει πάντα. Δηλαδή, ναι, μεν σου δίνει την επιλογή να βγάλεις αδειές σου, να τις βάλεις βασικά εκεί που θέλεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τις πάρεις κιόλας. Αν είσαι τυχερός, ναι. Αν είσαι τυχερός να έχεις day off, για παράδειγμα, την πρωτοχρονιά και να την περάσεις με τους φίλους σου εκεί που είσαι, πάλι έχει καλό σου. Μπορεί και όχι. Είπαμε, αυτό είναι πώς εσένα σε επηρεάζει. Απλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα σου πει, για παράδειγμα, κάθε Κυριακή έχεις ρεπό. Όχι, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δουλεύεις κανονικά. Ένα δεύτερο αρνητικό, το οποίο είπαμε
Και εμένα δεν με επηρέαζε τα πρώτα χρόνια, γιατί εννοείται διασκέδαζα, περνούσα πάρα πάρα πολύ όμορφα με τους φίλους μου, αλλά σίγουρα μεγαλώνοντας είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείς κι εσύ, είναι το πώς αυτή η δουλειά και αν αυτή η δουλειά σου επιτρέπει να έχεις την προσωπική ζωή και τον προσωπικό σου χώρο, τέλος πάντων, όπως εσύ θα ήθελες. Και τι σημαίνει αυτό? Έχω πάρα πολλές φίλες οι οποίες εννοείται ο σύντροφός τους μπορεί να είναι και αυτός να κάνει το ίδιο επάγγελμα. Το έχουν βρει, έχουν κάνει match ακριβώς, έχουν βρει τα ωράρια τους. Δεν έχουν πρόβλημα εάν κάποιος λείπει από το σπίτι, εάν κάποιος είναι ταξίδι, ξέρουν ακριβώς πώς να το διαχειριστούν. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο, δεν ξέρω, πάντα μου ήταν δύσκολο να πω αντίο, έστω και για λίγες μέρες, μετά να γυρίσω στο σπίτι. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο εμένα δεν μου τέριαζε και με κράτησε πίσω σε όλο αυτό. Και είπαμε, αυτό είναι εσείς πώς το βλέπετε, είναι εσείς τι θέλει ο καθένας από εσάς βασικά, πώς το σκέφτεται για την προσωπική του ζωή, εάν θέλει να έχει μία δουλειά στην οποία θα ξέρει τα ωράρια του και ο σύντροφός του αντίστοιχα θα είναι στο σπίτι, θα περιμένει ο ένας τον άλλον. Είναι τι θέλει ο καθένας. Εμένα δεν μου έκατσε πάρα πολύ καλά όλο αυτό, ειδικά σας ξαναλέω μετά από λίγο καιρό. Άρχισα λίγο να το σκέφτομαι αλλιώς και για το τι θα ήθελα εγώ για τον εαυτό μου. Οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο θα το βάλω στα αρνητικά. Ένα τρίτο αρνητικό, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά και τα πιο καταλυτικά για τα οποία με έκαναν να πάρω την απόφασή μου ότι σιγά σιγά ήθελα να αποσυρθώ από το επάγγελμα, είναι η διαρκής κούραση και το jet lag. Δηλαδή, εγώ έφτασα σε ένα σημείο, ακόμα και τώρα, όπου έχω φύγει από τη δουλειά εδώ και κάποιους μήνες, λίγο, ναι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βασικά, να νιώθω μία πίεση στα πόδια μου, κούραση. Πολλές φορές ήθελα να κοιμηθώ όσο έκανα αυτό το επάγγελμα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα αυτή την υπερένταση, είχα την κούραση. Γιατί σας ξαναείπα, δεν είναι μία δουλειά ρουτίνας. Είναι μία δουλειά που στο Abu Dhabi πολλές φορές θα έπρεπε να φύγουμε μία πτήση στις 4 η ώρα το πρωί, στις 5. Και άλλες φορές μπορεί η πτήση να έφευγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα. Δεν έχεις ωράριο. Δηλαδή είσαι ένας στρατιώτης και απλά κάνεις. Εάν η μία σου πτήση είναι πρωί, μετά μπορεί να έχεις ένα ρεπό και η άλλη σου πτήση να είναι βράδυ. Πρέπει εσύ να κάνεις, να προσαρμόσεις το βιολογικό σου ρολόι, να είσαι, σας ξαναλέω, να είσαι ένας στρατιώτης και να λες τώρα πρέπει να κοιμηθώ και να κοιμηθείς. Γιατί σε 2, 3, 4, 5 ώρες πρέπει να ξυπνήσεις. Πόσες φορές είχα πάει άϊπνο και όχι μόνο εγώ, πόσες φορές οι άλλοι συνάδελφοι έλεγαν ότι δεν κοιμηθήκαμε πάρα πολύ καλά, δεν μπορέσαμε, ήταν πολύ πρωινή αυτή η πτήση, ήταν πολύ βραδινή. Είναι δύσκολο και εννοείται ότι είναι ένα επάγγελμα στο οποίο πρέπει να είσαι συνεπής, είναι ένα επάγγελμα στο οποίο πρέπει να είσαι πάντα alert, πρέπει ειδικά κάθεσαι δίπλα από μια πόρτα, δεν μπορεί να σε παίρνει ο ύπνος, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να διεξηγήσω. Σίγουρα για να είσαι fit και να είσαι μέσα στην πτήση πάει να πει ότι τα μάτια σου είναι ορθά ανοιχτά. Αλλά και μόνο η ψυχολογική κούραση και μόνο όλο αυτό το ότι δεν έχω ξεκουραστεί όπως ήθελα, είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, έχω πολλές υποχρεώσεις, πρέπει να είμαι τυπική, πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να σερβίρω 50 άτομα στην πλευρά μου για παράδειγμα, πρέπει να το κάνω σε συγκεκριμένο χρόνο. Είναι πραγματάκια τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσεις να τα σκέφτεσαι κι εσύ και να δεις εάν σε επηρεάζουν ή όχι. Και το jet lag εννοείται μπορεί να ήμουν σε έναν άλλο προορισμό, να έφευγα από το Abu Dhabi, να έφτανα στην Αυστραλία για παράδειγμα και να έπρεπε να κοιμηθώ γιατί μετά από κάποιες ώρες, γιατί εννοείται ήθελα να πάω και τη βόλτα μου, θα έπρεπε να γυρίσω πίσω στο Abu Dhabi. Οπότε, είπαμε, είναι εσύ πώς τα ζυγίζεις, είναι ο οργανισμός σου πόσο αντέχει. Εμένα ο οργανισμός μου έφτασε σε ένα σημείο που δεν αντέχει άλλο, το έριξα στις βιταμίνες. Γιατί πλέον ένιωθα όλη αυτή την αδυναμία, ένιωθα πλέον το ότι δεν με κρατάνε τα πόδια μου, το ότι δεν ξεκουράζομαι όπως θέλω. Ήταν λίγο όλα μαζί τέλος πάντων. Και ο ύπνος, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και εντάξει, εφόσον εγώ έφτασα στα ωριά μου, έπρεπε να το σταματήσω. Και ένα τελευταίο αρνητικό στοιχείο δεν είναι άλλο από τις κακές διατροφικές συνήθειες και γενικότερα τη διατροφή, την υγεία, τέλος πάντων, πώς αυτό το επάγγελμα θα επηρεάζει.
Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνοντας αυτό το επάγγελμα, σας είπα πολλές φορές δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, πολλές φορές μπορεί να μην πηγαίνεις σπίτι αρκετά, δηλαδή μπορεί να πηγαίνεις σπίτι μόνο για να κινηθείς και για να ξαναπάς την επόμενη πτήση. Οπότε, εμένα πώς με επηρέασε όλο αυτό, γιατί εντάξει δεν είμαι και ένα άτομο το οποίο είμαι και έχω τρέλα με τη μαγειρική, οπότε όλο αυτό το έβλεπα πολύ σαν έξτρα, το να αφιερώσω ενέργεια από τον εαυτό μου, από την κούρασή μου, ύστερα από μια μεγάλη πτήση για να μαγειρέψω κάτι. Οπότε τι έκανα, πάντα έτρωγα junk food, πάντα έτρωγα δηλαδή πάρα πολύ πρόχειρα πράγματα. Και πολλές φορές, εντάξει, είναι άσχημο αυτό που θα πω, αλλά κατέληγα η βασική μου τροφή να είναι η τροφή από το αεροπλάνο. Γιατί πήγαινα σε μια πτήση, γυρνούσα σπίτι και κοιμόμουν. Μπορεί να έτρωγα κάποιο snack ή junk food, και μετά επειδή ξαναπήγαινα σε άλλη πτήση, ξαναπήγαινα, το κυρίως φαγητό μου ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Και επειδή εγώ είμαι λίγο περίεργη με τα φαγητά μου, εντάξει, για όσοι με ξέρουν, το ξέρουν. Οπότε κρέας δεν έτρωγα. Έτρωγα μόνο ζυμαρικά τέλος πάντων στο αεροπλάνο. Έτρωγα πράγματα, σαλάτες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά είναι φαγητά για το αεροπλάνο. Δεν είναι και τα πιο υγιεινά. Ειδικά όταν το κάνει συνήθεια, όταν είναι το πρωταρχικό και το μοναδικό τέλος πάντων φαγητό το οποίο τρως. Και ναι, πολλές φορές, βασικά μόλις είχαμε και ένα πολύ ωραίο ψωμάκι στην Έτυχα, είχα παρατηρήσει ψωμάκι, βουτυράκι εκεί και δίναμε πόνο, έτσι όλοι. Οπότε είναι σύνηθες φαινόμενο, ειδικά σε αυτούς που αρχίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να παίρνουν βάρος. Μετά νομίζω πάντα το ρυθμίζεις, πάνω κάτω, εξαρτάται από τον οργανισμό και από τη θέλησή σου. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, ναι, δεν τρεφόμουν καλά. Δεν ξέρω, και έφτασε ο καιρός του lockdown που έμεινα λίγο σπίτι, που πήρα το χρόνο μου και άρχισα λίγο να βλέπω τα πράγματα αλλιώς και να τρώω λίγο πιο υγιεινά, να μαγειρεύω στο σπίτι. Μακάρι να ήταν κάτι το οποίο θα το έκανα όλα αυτά τα χρόνια και να έπαιρνα πολλές φορές και τα περάκι μαζί μου. Γιατί εντάξει, είναι πολλά τα άτομα τα οποία το έκαναν, είχαν μεγαλύτερη θέληση από εμένα, εγώ δεν το έκανα. Οπότε όλα αυτά συνεπάγονται, δεν ξέρω, έτσι επιβάρυνα πολύ τον οργανισμό μου, νομίζω, με όλες αυτές τις κακές διατροφικές συνήθειες, με την έλλειψη ύπνου, με όλη αυτή την κούραση, το jet lag, επιβάρυνα τον οργανισμό μου, νομίζω. Και σας ξαναλέω, αυτά είναι τα αρνητικά που έφτασαν εμένα, ας πούμε, στο σημείο να πω τέλος, δεν μπορώ να την κάνω άλλο αυτή τη δουλειά. Σίγουρα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους επηρεάζει τόσο ή και να τους επηρεάζει, ξέρουν πώς να το διαχειριστούν καλύτερα ή μπορεί για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων να παραμένουν σε αυτό το επάγγελμα ή απλά επειδή το αγαπούν, το γουστάρουν και θέλουν να το κάνουν. Οπότε κλείνοντας αυτό το βίντεο, για μένα, πέρα από τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι πάντα πρέπει να δοκιμάζουμε κάτι πριν πούμε την άποψή μας, πριν εστερνιστούμε μία άποψη και πριν τη μοιραστούμε με τους άλλους. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να μιλήσω για κάτι, για ένα θέμα το οποίο δεν έχω ζήσει και δεν έχω προσωπική εμπειρία. Οπότε είμαι της άποψης, πήγαινε, αν είναι το πάθος σου, ζήστο και θα δεις εσύ ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά που θα αποκομίσεις από αυτό το επάγγελμα. Μπορεί για σένα να είναι όλα θετικά, μπορεί για άλλους να είναι όλα αρνητικά. Εσύ θα κρατήσεις τις ισορροπίες σου, εσύ θα δεις αν σου κάνει ή δεν σου κάνει, αλλά σου ξαναλέω, κράτα ισορροπίες και απλά ό,τι κάνεις να είσαι χαρούμενος. Αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, εγγραφείς στο κανάλι μου και να αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω σχετικά με το συγκεκριμένο βίντεο ή αν έχεις οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις για αυτό το επάγγελμα. Και μέχρι να τα ξαναπούμε...